Φρένο στι όποιε ελπίδε για χαλαρώσει των μέτρων εν ώψη Πάσχα βάζει η κυβέρνηση. Η δραματική επιβάρυνση των επιδημιολογικών δικτών και το κρατικό σύστημα υγείας που βρίσκεται στα όρια του σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλεί σήμερα εκτάκτως το προεδρικό σύσκεψη με τους υπουργούς υγείας, οικονομικών και εργασίας προς επισκόπηση των δεδομένων. Η κατάσταση όπως εξελίχθηκε δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω χαλαρώσεις το επόμενο διάστημα όπως ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης. Και αυτό μέχρι ότου έχουμε τα αναμενόμενα ωφέλη από το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση χαλάρωσης αλλά ούτε και αυστηροποίησης των μέτρων ενώ το σύστημα το αντέχει, ανέφερε μιλώντας στο ΟΜΕΚΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση εκπέμπει σήμα κινδύνου και σε δραματικό τόνο απευθύνει εκ νέου έκκληση. Καλούμε όλους να συνεργαστούν σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια, επιλέγοντας να εμβολιαστούν, τηρώντας τα προστατευτικά μέτρα, αλλά και τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Μόνο έτσι θα βγούμε το συντομότερο δυνατό από την δυσάρεστη κατάσταση. Η πανδημία μας επηρεάζει όλους. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα επόμενα 24 ώρα είναι και αυτά που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής να ετοιμάζουν τις εισηγήσεις τους, τις οποίες και θα μεταφέρουν εντός των επόμενων ημερών ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Είναι ανησυχητικό. Αλλά την ίδια ώρα δεν θέλουμε και να ανοιγοκλίνουμε τη στρόφιγγα της οικονομίας, της κοινωνίας, γιατί και η κοινωνία έχει πλέον κουραστεί. Εκεί και όπου χρειάζεται αναθεώρηση ή επικαιροποίηση ή επανασχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα της αντιμετώπισης της πανδημίας, αυτό που δεν θα γίνει. Τα δημόσια νοσηλευτήρια δίδουν την πιο δύσκολη και κρισιμότερη μάχη από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα. Ο εφιάλτης γίνεται πραγματικότητα και οι μονάδες συνταρικής θεραπείας γεμίζουν ασφυκτικά. Το ταβάνι των 300 κλινών για περιστατικά κορονοϊού απειλείται την ώρα που και οι αντοχές των επαγγελματιών υγείας είναι στα όρια τους. Έχει ληφθεί με έρευνα ούτως ώστε να αυξηθούν οι κλίνες στο νοσοκομείο Λάρνακα σε περίπτωση που υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη να είναι έτοιμο το σύστημα υγείας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μόνο στο νοσοκομείο αναφοράς από την έναρξη της πανδημίας έως χθες βράδυ νοσηλεύτηκαν 1.310 ασθενείς κορονοϊού, εκ των οποίων οι 1.043 έλαβαν εξιτήριο και οι υπόλοιποι 267 είτε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε άλλο νοσηλευτήριο για να διασωληνωθούν είτε απεβίωσαν. Οι εισαγωγές είναι πολύ περισσότερες από ότι τα εξιτήρια. Το νοσοκομείο αναφορά φτάνει στο 96% της πληρότητας του. Η αυξημένη υγειονομική πίεση έφερε το σύστημα υγείας στα όρια του με τον ΟΚΙΠΗ να πραγματοποιήσει σκέψεις επισυσκέψεων προς εξεύρεση λύσης. Στο μεταξύ με γοργούς ρυθμούς θέλει να τρέξει το